πολιτιστικός σύλλογος Άρτιον φρεσκάρει το ρεπερτόριο του, μιας και μπήκε η νέα χρονιά, και διοργανώνουμε καινούρια εργαστήρια και καινούρια σεμινάρια. Τα εργαστήρια μας είναι δωρεάν. Έχουμε ένα εργαστήρι παιδικού θεάτρου, έχουμε ένα εργαστήρι μουσικού θεάτρου και ένα εργαστήρι της μουσικής μας παρέας. Όπου καθένας, και θέλουμε και πολλούς νέους, νεότερους, να έρθει. Είπαμε να φρεσκάρει η συντροφιά μας και η παρέα μας η μουσική, να έρθουν κοντά μας για να μπορέσουμε και εμείς στη συνέχεια να διοργανώσουμε διάφορες εκδηλώσεις, οι οποίες, όπως ξέρετε, πάντοτε, παρότι είμαστε μη επιχορηγούμενος σύλλογος, έχουν πάντα φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Χαρακτήρα αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης του τι ο κόσμος μπορεί να βιώνει και αν μπορεί να δει ή να μην δει μία παράσταση, έστω και με ελάχιστο τίμημα, με ελάχιστο εισιτήριο, ή να ακούσει τραγούδια. Τα τραγούδια, τα ρεπερτόρια μας συνήθως είναι κατ' επιταγή του κοινού μας. Τώρα δηλαδή στρεφόμαστε προς το ελαφρολαϊκό τραγούδι, ίσως αργότερα αφού τελειώσαμε τα ρεμπέτικα. Όπως ξέρετε, οι θεατρικές μας παραστάσεις είναι ένα είδος θεατρικού ντοκιμαντέρ, δηλαδή τώρα θα κάνουμε, ας πούμε, το έργο που θα κάνουμε έχει σχέση με τις μάγισσες, τις χαρτορίχτρες, αυτό, ποια είναι η συνήθεια του κόσμου εδώ και πάρα πολύ καιρό να πηγαίνει σε τέτοιους ανθρώπους και να μαθαίνει το μέλλον του, με μουσική επίσης. Έχουμε ένα παραμύθι των αδερφών Γκριμ για μικρούς και μεγάλους, «Τη γαϊδούρο το Μαρίτσα», είναι η πρώτη φορά που το ανακοινώνω τι παραμύθι θα κάνουμε. Εδώ χρειαζόμαστε νέους, γιατί θέλουμε βασιλοπούλες, βασιλόπουλα, υπότες, ξέρετε όλα αυτά τα γνωστά. Αλλά θα πω το πολύ σημαντικό. Θα πω ότι επιστρέφει ο Γιώργος ο Γαλάντης μέσω του Άρτιον. Ο Γιώργος ο Γαλάντης μας έχει λείψει. Ερχόντουσαν πολλά ακούσματα ότι θα θέλαμε να τον έχουμε, θα θέλουμε έστω και για ένα σεμινάριο, θα θέλαμε κάτι, και τον πήρα ένα τηλέφωνο και του λέω: «Βρε Γιώργο, μπορείς να έρθεις Σαββατοκύριακα, θα μας κάνει εργαστήριο θεάτρου και αφήγησης». Ξέρετε ότι είναι καθηγητής επί χρόνια θεατρικής αγωγής. Θα είναι, είπαμε, το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι διευθυντής στα πολιτιστικά εργαστήρια του Δήμου Καλλιθέας. Επομένως δεν μπορεί να έρχεται μέσα στην, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Με τη μέθοδο του ρεφενέ θα τον φέρουμε και αυτόν, παιδιά. Δηλαδή θα βάλουμε όλοι μαζί, θα τσοντάρουμε όσοι θέλουμε να συμμετέχουμε στα εργαστήρια, όσοι πιο πολλοί είμαστε, να δράξουμε της ευκαιρίας και να μπορούμε να μαζευτούμε για να έρχεται ο Γιώργος να μας κάνει αυτά τα πολύτιμα εργαστήρια, και να έχουμε εργαστήρια πλέον από ένα καθηγητή χρόνων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.